Σήμερα είναι αλήθεια ότι η συγκίνηση με πλημμυρίζει, γιατί μετά από τη διαδρομή της ζωής μου επιστρέφω σε αυτό το γυμναστήριο της ΕΑΠ, όπου κοντά στην γειτονιά του Αγίου Διονυσίου είχαμε έρθει και εμείς πριν 42 χρόνια και βρήκαμε την προκοπή μας και εμείς ερχόμασταν σαν παιδιά πολύ συχνά και παίζαμε, όταν όμως δεν ήταν το γυμναστήριο κλειστό. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη συγκίνηση. Η συγκίνηση όμως αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, γιατί σε αυτό τον χώρο, σε αυτή τη γειτονιά, την λαϊκή γειτονιά, αυτή τη στιγμή είμαστε μαζεμένοι όλοι οι συμπολίτες στην Πάτρα για να διατρανώσουμε την πίστη μας ότι θα γίνει άλλη μια τετραετία προς όφελος του πατραϊκού λαού. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή ζούμε μια ιστορική στιγμή. Για ποιο λόγο? Γιατί πριν 4 χρόνια ο Δήμαρχος της Πάτρας έβαλε την υπογραφή του ώστε να υπηρετήσει με όλες του τις δυνάμεις όλους εμάς που είμαστε στην ουσία κομμάτι της πατρινής κοινωνίας. Και το απόδειξε με τα έργα του με τον καλύτερο τρόπο. Ερχόμαστε λοιπόν μετά από 4 χρόνια όλοι εμείς σαν αγαπημένοι συμπολίτες να πούμε ότι ο Δήμος της Πάτρας θα διατηρηθεί στο όνομα του πατραϊκού λαού και στο όνομα των δικό του συμφερόντων, χωρίς να αλλάξει τίποτε. Γιατί το γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι όσοι κράτησαν την Πάτρα σε μια στασιμότητα δεν θέλουν ο Πελετίδης ο Κώστας να συνεχίσει τον αγώνα του και το έργο του. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όλοι μαζί έχουν συσπηρωθεί σε μια συμμαχία η οποία είναι στην ουσία ανίερη. Και καταλήγω στον εαυτό μου για να μην σας κουράζω. Όλοι αυτοί οι κύριοι που υποτίθεται ότι τώρα κόπτονται για το συμφέρον του πατραϊκού λαού, τόσα χρόνια που είχαν την εξουσία στα χέρια τους, τι κάνανε για τους ανάπηρους? Αγαπητοί συμπολίτες, κανένας δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο στη ζωή και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές δοκιμασίες υγείας. Εκεί είναι που θα θέλουμε να είναι συμπαραστάτης στα προβλήματά μας ο Δήμος, οι αρχές του και ο Δήμαρχος. Εδώ λοιπόν, για να ολοκληρώσω τη δικιά μου την τοποθέτηση, μπορείτε και εσείς να είσαστε οι πιο αδιάψευστοι μάρτυρες. Η Πάτρα είναι μια πόλη τόσο αφιλόξενη που γι' αυτό δεν βλέπετε κανέναν ανάπηρο στην πόλη. Επειδή όλοι αυτοί οι κύριοι που είχαν τα συμφέροντά τους δεν φρόντισαν το 10% της κοινωνίας μας. Γιατί τόσοι είμαστε όλοι εμείς που αντιμετωπίζουμε παράνομα προβλήματα. 10% που όμως όλα αυτά τα χρόνια είμαστε στο ίδιο χώρο. Πού? Στο σπίτι μας. Ενώ εμείς έχουμε δικαίωμα να είμαστε ισότιμα στην κοινωνία μας όπως και όλοι. Για να τα λέμε απλά τα πράγματα, η δικιά μου η παρουσία εδώ πέρα είναι συμβολική και καθόλου τυχαία. Γιατί, όπως βλέπετε, είμαι ο μόνος ανάπηρος που βρίσκομαι στο χώρο σας αυτή τη στιγμή, αλλά όμως ήταν προσωπική επιλογή του Κώστα του Πελετίδη ότι πρέπει να ακουστεί και η δικιά μας η φωνή. Ε,
Επειδή λοιπόν και εμείς έχουμε το δικαίωμα να ζούμε σαν άνθρωποι, εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας ο Πελετίδης θα γράψει το όνομά του στην αναβάθμιση της πόλης, ώστε να γίνει προσβάσιμη και για τους ανάπηρους.